Μάλιστα, όπως σας είπαμε, σήμερα μπαίνει, συνεχίζεται στην Επιτροπή συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Έχουμε εδώ λοιπόν, όπως σας είπαμε, όπως προαναγγείλαμε, τον Γενικό Γραμματέα, Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και από το 2016, το Δεκέμβριο, κύριε Κρέτσο, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Καλώς μας ήρθατε, κύριος Λευτέρης Κρέτσος. Για την πρόσκληση. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο κανάλι της Βουλής, αλλά οφείλω να πω ότι τους τελευταίους μήνες το κανάλι της Βουλής έχει εμπλουτιστεί με πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα και να συνεχίσετε έτσι σε αυτό το μομέντο. Να είστε καλά, μια και είστε από τους πιο αρμόδιους για τα τηλεοπτικά. Τώρα θα συζητήσουμε για το νομοσχέδιο. Θέλω να ξεκινήσουμε με την απόφαση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου που δίνει 7 άδειες και μάλιστα έστειλε και την επιστολή στον Υπουργό για 35 εκατομμύρια την κάθε άδεια, το οποίο νομίζω δρομολογήθηκε, υπογράφηκε και αυτή είναι η τιμή. Υπογράφηκε και η σχετική κοινή υπουργική απόφαση με τον κύριο Χουλιαράκη, όπου προβλέπεται πλέον ότι η τιμή εκκίνησης για τον επικείμενο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, μιλάω για τα πανελλαδικά κανάλια, μιλάμε για 7 κανάλια και η τιμή εκκίνησης ορίζεται στα 35 εκατομμύρια. Κύριε Γραμματέα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Η διαφημιστική πίτα με τα περσινά δεδομένα ήταν περίπου 210 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος. Να τη μοιραστούν περίπου 7 κανάλια. Ένα κανάλι σήμερα κοστίζει από 30 έως 60 εκατομμύρια, έχει κόστος για να λειτουργήσει. Πιστεύετε ότι θα μπορέσει να αντλήσει τα απαραίτητα κεφάλαια ώστε να λειτουργήσει χωρίς να έχουμε τα παλιά δεδομένα που ήταν τα κανάλια προβληματικά? Ναι, αυτό είναι μια πάρα πολύ σοβαρή επισήμαση που κάνετε, διότι έχει να κάνει με τη βιωσιμότητα των καναλιών και η βιωσιμότητα δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Δηλαδή, αν ένα κανάλι θέλει πραγματικά να είναι ανεξάρτητο, να προσφέρει θέσεις εργασίας, ποιοτικό πρόγραμμα και βέβαια και να παίρνει και μερίδια αγοράς, διότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν αυτή τη διφυή υπόσταση, αφενός λειτουργούν με κανόνες αγοράς, αφετέρου είναι μια ιδιαίτερη αγορά. Και υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες συνταγματικές επιταγές που πρέπει να εκπληρωθούν από μέρους των καναλιών. Το θέμα λοιπόν της βιωσιμότητας είναι σημαντικό. Εμείς το είχαμε θέσει και κάτι διάρκεια προετοιμασίας του διαγωνισμού που βέβαια κρίθηκε άκυρος. Θα δούμε το ενδιαφέρον των πόσοι επενδυτές υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή όμως η μεγάλη είδηση είναι ότι ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες μετά από σχεδόν 30 χρόνια θα γίνει και αυτή τη φορά θα γίνει από το ΕΣΥΡΟ, διότι και πέρσι έγινε. Τέλος πάντων, κρίθηκε άκυρος μια ωριακή πλειοψηφία από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τώρα έχουμε το ΕΣΥΡΟ και μάλιστα ένα ΕΣΥΡΟ το οποίο λαμβάνει υπόψη του τον περσινό διαγωνισμό όσον αφορά τον καθορισμό της τιμής εκείνης της δημοπρασίας. Και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα μπει τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Μάλιστα. Μια και αναφερθήκαμε στις διαφημίσεις, κύριε Γραμματέα, θέλω να πάμε στο νομοσχέδιο. Εκεί το πρώτο θέμα είναι ότι εφαρμόζεται μια πλατφόρμα σχετικά με τις διαφημίσεις. Πείτε μου αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα πώς θα λειτουργήσει και πώς θα επηρεάσει την αγορά. Και γιατί το φτιάχνετε εν ολίγης? Ναι, κοιτάξτε, μου είπατε πριν μια εκτίμηση για τη διαφημιστική αγορά, η οποία όπως είπατε είναι γύρω στα 210 εκατομμύρια. Και βέβαια δώσατε και έναν άλλο αριθμό ότι το μέσο λειτουργικό κόστος ενός καναλιού είναι στα 30 με 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Εκ των οποίων τα 3,5 εκατομμύρια είναι το κόστος της άδειας κάθε χρόνο, έτσι. Αυτό βάζει στην άκρη. Αυτό είναι τι θα κάνουμε το διαγωνισμό. Αλλά θέλω να πω, όσον αφορά το δεύτερο μέγεθος, το μέσο λειτουργικό κόστος, είναι κάτι το οποίο μπορεί να εκτιμηθεί, είναι πατάει στους δημοσιευμένους ισολογισμούς των τηλεοπτικών σταθμών. Το μέγεθος της τηλεοπτικής αγοράς βασίζεται σε εκτιμήσεις διαφημιστών, διαφημιζόμενων, των αρμόδιων τέλος πάντων φορέων της αγοράς. Προσωπική μου όμως εκτίμηση είναι ότι κανένας σε αυτή τη χώρα δεν γνωρίζει το ακριβές μέγεθος της διαφημιστικής αγοράς στη χώρα, διότι υπάρχει και μαύρο χρήμα, υπάρχουν και ασύμμετρες διαπραγματεύσεις, υπάρχουν και πάρα πολλές σκιές και γκρίζες ζώνες στην τηλεοπτική διαφήμιση. Αυτό λοιπόν πάμε να αντιμετωπίσουμε με τη σύσταση ενός ηλεκτρονικού συστήματος συναλλαγών όσον αφορά τον τηλεοπτικό χρόνο. Δηλαδή, κύριε Κρέτσο, για να καταλάβει και ο τηλεθεατής, όταν μπαίνουν οι διαφημίσεις, μετά υπάρχουν κάποιες λεγόμενες επιστροφές και εκεί πλέον χάνουμε την μπάλα, ποιο είναι το κόστος, πώς γίνεται αυτό, πώς λειτουργούσε μέχρι τώρα η αγορά? Η αγορά αυτή τη στιγμή λειτουργεί όπου έχει 4-5 πολύ ισχυρούς ενδιάμεσους media shops, οι οποίοι έχουν πολύ ισχυρούς πελάτες και επομένως έχουν μια πολύ ισχυρή διαπραγματευτική θέση,
όταν αναλαμβάνουν να φτιάξουν ένα media plan και μέσω ένα μέρος του οποίου βέβαια έχει να κάνει με διαπραγματεύσει με τα κανάλια. Με συγχωρείτε, αυτοί έχουν πάει στο κανάλι και έχουν αγοράσει μαζικά χρόνο και τον πουλάνε μετά στον διαφημιζόμενο. Έτσι. Είναι ένα σύνθετο σύστημα. Μάλιστα. Το οποίο γίνεται ακόμη πιο σύνθετο από το γεγονός ότι έχω πληθώρα τιμολογίων και πιστωτικών σημειωμάτων, μέρος εκ των οποίων αφορά και τις λεγόμενες επιβραβεύσεις, άλλοι το λένε επιστροφές, άλλοι το λένε εκτόσεις. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια λιγοπολιακή κατάσταση όσον αφορά το πώς ρυθμίζεται η διαφημιστική αγορά, που 4-5 μεγάλα media shop καθορίζουν το τι και πού θα πάει στους τηλεοπτικούς σταθμούς, πληρώνουν τους τηλεοπτικούς σταθμούς μετά από αρκετούς μήνες, και αυτά δεν είναι δικά μου λόγια, είναι λόγια ανθρώπων που κατέχουν μεγάλους ιδιωτικούς σταθμούς κατά τη διάρκεια της περσινής συζήτησης για τα δάνεια των κομμάτων και των ΜΜΕ στη Βουλή. Με αποτέλεσμα να έχω και προβλήματα ρευστότητας. Εγώ θεωρώ ότι θα έχουμε και προβλήματα φορολογικών εσόδων κάποιων τα οποία χάνονται, και βέβαια αριθμίας στη λεγόμενη αγορά. Αυτά είναι λόγια που οι ίδιοι άνθρωποι της αγοράς έχουν εκφράσει κατά το παρελθόν, και νομίζω ότι με αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών δίνεται πλέον η δυνατότητα για μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη ρευστότητα. Είναι ένα θετικό βήμα προς την εξυγίαση της τηλεοπτικής αγοράς. Για να δώσουμε μια απάντηση και στην αντιπολίτευση που λέει ότι δεν επιτύχατε να ελέγξετε την αγορά με τον διαγωνισμό και το προσπαθείτε μέσω των διαφημίσεων. Εντάξει, η αντιπολίτευση αποφάσισε από πέρσι, από την ώρα που βγήκε σε διαβούλευση αυτό το νομοσχέδιο, να τροπηλήσει τον όποιο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Είναι νωρίς το πρωί, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τώρα χαρακτηρισμούς, έτσι είμαστε, είναι πολιτισμένη κουβέντα. Να το πω όμως πάρα πολύ απλά, η Νέα Δημοκρατία δεν ήθελε ποτέ να γίνει ο διαγωνισμός. Και είναι χαρακτηριστικό ότι το Φεβρουάριο του 2016, αφού έχει πέσει ο δικός μας ο διαγωνισμός, αφού έχει συσταθεί το ΕΣΟΡΟΥ, υπάρχει και μια επιστολή του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία ζητάει ο ίδιος μπροστά στα μέλη του ΕΣΟΡΟΥ να μην προχωρήσει το διαγωνισμό, και έχει ήδη διακηρύξει ότι όταν γίνει κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία θα ρίξει τον νόμο παπά. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι η Νέα Δημοκρατία πόνταρε στο ότι ίσως πάμε σε εκλογές και δεν θα κλείσουμε αξιολόγηση. Και αξιολόγηση κλείσαμε, και χρονικό ορίζοντα έχει η κυβέρνηση, και η διεθνής κατάσταση φαίνεται να ευνοεί την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, και πλέον έχουμε το ξεκίνημα του διαγωνισμού και ο αριθμός των καναλιών έχει καθοριστεί και η τιμή κίνησης έχει καθοριστεί. Αλλά επαναλαμβάνω, το να γίνει αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών δεν αρκεί για να πατάξουμε τη διαπλοκή. Χρειάζονται να μπουν κανόνες και όσον αφορά το πώς λειτουργεί η διαφημιστική αγορά. Εγώ από πλευρά συναδέλφων ευχηθώ να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας στα τηλεοπτικά, ώστε οι συνάδελφοι οι οποίοι είναι εκτός εργασίας και άνεργοι να βρουν δουλειά. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Γι' αυτό και συγγνώμη που κλείνω, και εμείς στον νόμο παπά έχουμε βάλει ελάχιστο όριο εργαζομένων 400 άτομα. Και θα πω κάτι που έλεγα και πέρσι στους εργαζόμενους και τότε στα μάτια, ότι ο μόνος τρόπος να διασφαλίσετε τις θέσεις εργασίας σας είναι να υπάρχει αδειοδότηση. Βλέπετε ότι τον τελευταίο καιρό υπάρχουν απολύσεις. Τώρα ελπίζουμε να υπάρχουν αρκετοί υποψήφοι, διότι αν υπάρχουν 7 τουλάχιστον υποψήφοι, σημαίνει ότι έχω αύξηση της απασχόλησης και πάμε στα 2.800 άτομα. Μάλιστα. Να έρθουμε στο δεύτερο θέμα που έχει να κάνει με το Μητρό περιφερειακού τύπου. Εκεί λοιπόν έχουμε μικρές εφημερίδες στην περιφέρεια, μικρές με την έννοια ότι δεν έχουν τόση μεγάλη κυκλοφορία, και εκεί προσπαθείτε να δημιουργήσετε ένα Μητρό βάζοντας και ένα πλαφόν στα 200 φύλλα, νομίζω ημερησίως, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Δεν είναι μεγάλο αυτό, δεν είναι πολύ υψηλό για μια μικρή πόλη, ας πούμε? Τουναντίον μειώνουμε αυτό το πλαφόν και δεχτήκαμε και σφοδρή κριτική. Και ο κύριος Παπάς, που έχει κατηγορηθεί ότι έχει εμπνεύσει, ας πούμε, και από τη Βόρεια Κορέα και τη Βενεζουέλα, είπε ευθέως στη Βουλή, στην προηγούμενη συνεδρίαση της σχετικής αρμόδιας επιτροπής, ότι να καταθέσουν τις προτάσεις όλα τα κόμματα, και βεβαίως είμαστε ανοιχτοί στο να περάσουμε μία πρόταση ρύθμισης θεμάτων του περιφερειακού τύπου με ευρύτατη κοινοβουλευτική συνένεση. Τώρα, όσον αφορά τα φύλλα, εμείς κατεβάσαμε τον αριθμό για να διευκολύνουμε μικρότερες επιχειρήσεις, είναι αλήθεια, και δεχτήκαμε κριτική, διότι κάποιοι, και έχουν ένα μέρος αλήθειας αυτό που λένε βέβαια, ότι οι περιφερειακές εφημερίδες χρειάζονται δημοσιογράφους για να υπάρχουν. Άρα, ίσως πρέπει να αυξήσουμε και τον αριθμό των εργαζομένων. Και τα 250 φύλλα είναι πάρα πολύ λίγα
προκειμένου να πιστοποιήσουμε ότι πρόκειται για μια εφημερίδα η οποία πραγματικά συμβάλλει στην ανάδειξη τοπικότητας, στην ενημέρωση του, του κοινού. Πρόκειται για μια πραγματικά επιχείρηση που λειτουργεί με όρους διαφάνειας και αναπτυξιακής λογικής. Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, αυτή η δημιουργία του Μητρώου έχει να κάνει και με το Μητρώο έχει έτσι, να κάνει όχι, πώς θα παίρνει τη διαφήμιση. Είναι, είναι πολύ σωστή η επισήμανσή σας, διότι και εδώ υπήρχε μια παρανόηση. Το Μητρώο έχει να κάνει, το Μητρώο αντικαθιστά μια λίστα που έβγαζε κάθε χρόνο ο Υπουργός. Ένα πελατειακό κεντρικό, αν θέλετε, σύστημα, διότι αρχίζαν οι πιέσεις από τους τοπικούς βουλευτές να μπει και αυτή η εφημερίδα, να μπει και η άλλη, ώστε να μπορεί αυτή η εφημερίδα να δημοσιεύει διακηρύξεις και δημοσιεύσεις του δημοσίου. Αυτό το αντικαθιστούμε με ένα ηλεκτρονικό σύστημα, ένα μητρό περιφερειακού τύπου, όπου την, η ευθύνη πλέον δεν ανήκει στον Υπουργό, ούτε καν στο Γενικό Γραμματέα. Περνάει στα στελέχη της Υπηρεσίας Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για λόγους διαφάνειας και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σαφές. Το θέμα της κρατικής διαφήμισης είναι ένα άλλο ζήτημα. Εκεί υπάρχει μια σημαντική ρύθμιση στον νόμο, όπου προβλέπεται ότι για πρώτη φορά θα εφαρμόσουμε αυτό που προέβλεπε ο νόμος Βενιζέλου 2328 του 1995, που εξειδικεύτηκε με τα επόμενα δύο προεδρικά διατάγματα του κ. Ρέπα, ότι θα υπάρχουν κυρώσεις για όσους δημόσιους φορείς δεν εκπληρώνουν αυτό τον κανόνα, ότι το τουλάχιστον 30% της διαφημιστικής τους δαπάνης πρέπει να πηγαίνει σε περιφερειακά μέσα. Μάλιστα. Και αυτό γιατί, γιατί χρειαζόμαστε πλουραλισμό στα μέσα και, και αυτό συνεπάγεται ότι έχεις και ένα οικοσύστημα περιφερειακών μέσων ενημέρωσης βιώσιμο προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες συνθήκες. Δηλαδή, συμπέρασμα. Εφημερίδα με περίπου κάτω από 200 φύλλα δεν μπαίνει στο Μητρώο, οπότε οδηγείται σε κλείσιμο. Αυτό που ισχύει σήμερα και είναι, πρόκειται για τροποποίηση του νόμου Ρουσόπουλου, είναι, είναι πολύ μεγαλύτερο. Εμείς δηλαδή διευκολύνουμε μικρότερες επιχειρήσεις. Αλλά επαναλαμβάνω, επειδή υπήρχαν πολλές αντιρρήσεις, εμείς είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις και να αποφασίσουν επιτέλους όλες οι πλευρές του Κοινοβουλίου. Να δούμε ποιο είναι το όραμά του για τον περιφερειακό τύπο. Για μένα το πιο σημαντικό για τον περιφερειακό τύπο είναι να διατηρήσουμε και να εφαρμόσουμε τον κανόνα του 30% υπέρ των περιφερειακών μέσων. Από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβουμε ότι ναι μεν τα σύγχρονα μίντια έτσι όπως λειτουργούν ενώνουν τους ανθρώπους αλλά και τους διαιρούν. Και τους διαιρούν σε community, σε κοινότητες ανθρώπων. Τα περιφερειακά μέσα έχουν πολύ καλή πρόσθεση με την τοπικότητα, με τις τοπικές κοινωνίες. Νομίζω ότι πολύ σημαντικά θέματα που θα πρέπει να δούμε έχει να κάνει με τις ψηφιακές δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι στα περιφερειακά μέσα, αλλά και τα περιφερειακά μέσα οφείλουν επίσης να έχουν εργαζόμενους, να τους πληρώνουν, να ανταποκρίνονται σε ελάχιστους κανόνες όπως είναι το 50% της τοπικής ύλης κτλ. Τώρα, μιλάμε για κυκλοφορία εφημερίδων και θα εφαρμόσετε ένα νέο στην Ελλάδα, αλλά διεθνώς είναι πολύ διαδεδομένο, αυτό με την γραμμωτός κώδικας, λέγεται barcode, το ξέρουμε εμείς, γιατί υπάρχει όλα τα προϊόντα. Ναι. Αυτό το εφαρμόζεται για να επιτύχετε τι, να ελέγξετε, να έχετε πληροφορίες πάνω σε τι θέμα. Αυτό το κάνουμε για να μην υπάρχουν φαινόμενα ανώθεσης του ανταγωνισμού. Υπάρχουν καταγγελίες και πάρα πολλά δημοσιεύματα, τα οποία δείχνουν κλειστά περίπτερα, τα οποία όμως υποτίθεται ότι διακινούν εφημερίδες. Θέλω να πω ότι ό,τι γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή για την κυκλοφορία των εντύπων βασίζεται σε εκτιμήσεις, προσέξτε, των πρακτορείων. Άρα δεν υπάρχει ένα αντικειμενικό σύστημα μέτρησης κυκλοφορίας της αναγνωσιμότητας και αυτό όπως καταλαβαίνετε στέλνει λάθος πληροφορίες και μηνύματα και στους λειτουργούς της διαφημιστικής αγοράς, στους διαφημιστές, στους διαφημιζόμενους, αλλά βέβαια θέτει και εμπόδια εισόδου στον ανταγωνισμό ενδεχόμενων νέων επιχειρηματικών σχημάτων που θα ήθελαν να επενδύσουν στον χώρο του τύπου. Και γνωρίζετε ότι ο χώρος του τύπου έχει τεράστια προβλήματα και να δώσω μόνο ένα έτσι στατιστικό στοιχείο ότι έχουμε περίπου 23% ποσοστό σαν χώρα των κατοίκων οι οποίοι διαβάζουν εφημερίδες σε καθημερινή βάση.
Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κοντά στο 60%. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να έρθω και στο τελευταίο, μια και φτάνουμε στο τέλος της κουβέντας μας. Γίνεται μια προσπάθεια σχετικά με τις επενδύσεις στον οπτικοακουστικό, στην οπτικοακουστική αγορά. Πρόσφατα είχαμε να γυριστεί το επόμενο επεισόδιο του Μάμα Μία. Νομίζω ότι το ξέρατε, έτσι. Γυρίστηκε στην Ελλάδα, δεν θα γυριστεί η συνέχεια στην Ελλάδα. Εσείς λοιπόν προσπαθείτε να έλξετε επενδυτές με αυτή τη διάταξη, τις διατάξεις του νομοσχεδίου. Τι ακριβώς, πώς τους διευκολύνετε? Κοιτάξτε, αυτό που κάνουμε είναι ότι εντάσσουμε στον αναπτυξιακό επενδυτικό νόμο τον κλάδο της οπτικοακουστικής παραγωγής. Γιατί είναι ο κλάδος με πολύ ισχυρή πολλαπλασιαστική δύναμη, δηλαδή οι εκροές του και οι ενδιάμεσες εκροές του αφορούν άλλους κλάδους. Θέλω να πω ότι ο χώρος τηλεόρασης και κινηματογράφου, των video games, του κινουμένου σχεδίου, των animation, των πολυμέσεων γενικότερα, αφορά πάνω από 250 επαγγέλματα. Είναι ένας κλάδος ο οποίος επηρεάζει άλλους κλάδους, επηρεάζει, αν θέλετε, και τη φήμη μιας χώρας ή μιας τοποθεσίας, και η φήμη είναι ένα άειλο κεφάλαιο. Χθες διάβαζα, για παράδειγμα, ένα paper στο International Journal of Tourism Research, όπου έλεγε ότι μόνο και μόνο ότι ο γεγονός ότι η Κροατία φιλοξενεί ένα μικρό μέρος των γυρισμάτων του Game of Thrones, αυτό έχει φέρει πάνω από 240.000 επισκέπτες, πάνω από 1,5 εκατομμύριο διανυκτερεύσεις και πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ έσοδα από τουρισμό, ο οποίος προκύπτει καθαρά από αυτή την τηλεοπτική σειρά. Μα όχι μόνο αυτό, 29 εκατομμύρια επένδυση που κάνει ένας επενδυτής γυρνώντας, ας πούμε, μία ταινία, στο ΑΕΠ διάβασα γυρνάνε 35 δισεκατομμύρια. Ακριβώς. Εκατομμύρια, με συγχωρείτε. Είναι αυτό που σας είπα για την πολλαπλασιαστική ισχύ αυτού του κλάδου. Άλλες μελέτες λένε ότι, ας πούμε, στη Βρετανία μία λίρα επένδυση από το κράτος αποφέρει περίπου 4 λίρες πίσω. Είναι ένα πάγιο αίτημα, γίνεται ένα μεγάλο βήμα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί και αυτό αγκαλιάστηκε από πολλές πλευρές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πρέπει επιτέλους, νομίζω, σε κάποια θέματα που έχουν σε εθνικό ενδιαφέρον και άμεση επίδραση και στην απασχόληση και σε άλλους κλάδους, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, που είναι το βαρύ μας πυροβολικό ως χώρα, ότι πρέπει επιτέλους να το κοιτάξουμε πολύ σοβαρότητα και ευθύνη. Μα και το μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη, όπου πεζόταν η Ελλάδα, διαφημιζόταν, έτσι, μέσω της ταινίας που γυρίστηκε εκεί στην Έβλεπα τις εφημερίδες Κυριακής και είδα σε πάρα πολλά σημεία μια αρθρογραφία, είτε, ας πούμε, ένα ένθετο που είχε η Νέα Σελίδα για τον τουρισμό, και εδώ, ας πούμε, να τονίσω, για παράδειγμα, η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, η οποία στήριξε το νομοσχέδιο, διότι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι άνθρωποι στη Ρόδο, για παράδειγμα, τι σημαίνει μια πετυχημένη κινηματογραφική παραγωγή. Και μια κινηματογραφική παραγωγή, ένα feature film ή ένα high-end drama όπως το Game of Thrones, οι κινηματογραφικές παραγωγές έχουν ένα μέσο κόστος της τάξης των 64 εκατομμυρίων δολαρίων. Εδώ μιλάμε για τεράστια μεγέθη και δυστυχώς δεν έχουμε αξιοποιήσει αυτά τα μεγάλα μας πλεονεκτήματα ως χώρα. Δηλαδή, ποια είναι τα μεγάλα μας πλεονεκτήματα? Η εναλλαγή του φυσικού τοπίου, αρχαιότητες, μνημεία, τεράστια ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια του χρόνου, αξιόλογο τεχνικό και βέβαια καλλιτεχνικό δυναμικό. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα, είναι ένα μεγάλο βήμα, δεν πρέπει να σταματήσουμε εδώ, πρέπει να συνεχίσουμε να ζητήσουμε και φορολογικά κίνητρα από το Υπουργείο Οικονομικών και βέβαια πρέπει να υπάρξουν πάρα πολλές συνέργειες και με τις περιφέρειες. Οι περιφέρειες είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το θέμα, διότι η Ελλάδα όχι μόνο έχει μείνει πίσω σε αυτόν τον κλάδο, αλλά το 75% της οπτικοακουστικής παραγωγής και δραστηριότητας συγκεντρώνεται μόνο στην περιφέρεια Αττικής. Μάλιστα. Άρα έχουμε και πολύ σοβαρές περιφερειακές ανισότητες. Και γι' αυτό λέω ότι χρειαζόμαστε συνέργειες με το Υπουργείο Πολιτισμού, το Τουρισμού, το Κέντρο Κινηματογράφου, όλοι να δουλέψουν πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Γραμματέα, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και ενδεχομένως και κατά τη διάρκεια συζήτησης του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια. Νομίζω αυτή τη βδομάδα πρόκειται να μπει και να συζητηθεί. Ναι, έχουμε σήμερα άλλη μια συνεδρίαση της Επιτροπής και 3 Αυγούστου πάμε για την ψήφιση. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν κοντά μας.